όλων την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών εξαγωγής των προϊόντων. Λοιπόν, μπήκε ο Μάιος, έχουμε ευχηθεί από το πρωί, έχουμε πει τις καλύτερες ευχές μας σε όλους. Και βέβαια Μάιος σημαίνει και μέρα Μαγιού. Μέρα για Μαγιού, λοιπόν, εσύ θα πάρεις αυτό το στεφάνι. Πού να πάω. Παραμάσχαλα και θα πας να γιορτάσεις τη μέρα Μαγιού στην Αμερικάνικη Χειρουργική Σχολή. Καλά, εκεί έχετε και πολύ ωραία λουλούδια. Πιο ωραία, Στεφάνη, από αυτό θα μπορούσα. Το έκανε καλά το Στεφάνη. Κάτι έκανα, ναι. Για το σεξ σου. Για το σεξ σου δεν έχει και λουλούδια. Ό,τι βρήκα έκανα. Εγώ πάντως το θαύμασα. Είναι για όλου κάλτσα. Όλα μπορεί να τα κάνει όταν θέλει. Έχουμε λίγο καλύτερα. Έχω έρθει η μέρα Μαγιού και έχω περάσει πολύ ωραία, βέβαια. Λοιπόν, τι πετά, έχει μυγάκια. Έφερε και μυγάκια μαζί σου. Α, τα έχουμε αυτά. Πόσα λένε αυτά, ξέρετε πώ θα είναι που τα παίζαμε μικρά παιδιά που τα. Κάπω λέγεται. Το χνουδωτό αυτό το. Να σα πω. Κλέφτη λέγεται. Κλέφτη λέγεται. Τον λένε πολύ και κλέφτη, γιατί υποτίθεται το χρυσά και. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Αθηνά Περιστεροπούλου, υπεύθυνη επικοινωνία Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και η κυρία Δαμιάνα. Ναι. Σωστά. Αξιοτονισμό. Κουτσομίχα, προϊσταμένη βιβλιοθήκη Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε. Η μεγάλη γιορτή τη Άνοιξη ξανά κοντά μα. Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Θεσμός πλέον. Θεσμός, έτσι. Μια πετυχημένη εκδήλωση, εδώ και πολλά χρόνια. Θα γίνει την Κυριακή 6 Μαΐου, θα ξεκινήσει 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και θα έχουμε, έτσι, θα ανοίξουμε το σπίτι μας, να το πω έτσι, σε όλη την... σε όλο το κοινό της πόλης μας στη Θεσσαλονίκη και έξω από τη Θεσσαλονίκη να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, το αγρόκτημά μας, τα προϊόντα, τη φιλοσοφία της σχολής. Κάνετε πολύ σημαντική δουλειά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια ιστορική σχολή που αποτέλεσε και αποτελεί ακόμη ορόσημο για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ορόσημο, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Και με μια πλούσια ιστορία που δεν περιλαμβάνει μονάχα επιστημονική γνώση και διδαχή, αλλά και πλούσια πολιτιστική προσφορά. Η ιστορία της σχολής ξεκινάει το 1904 και από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί πραγματικά ορόσημο τόσο στην πόλη Θεσσαλονίκης αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί η σχολή πέρα από την εκπαίδευση που προσφέρει έχει προσφέρει πολύ μεγάλες καινοτομίες στον οδοτροφικό τομέα, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα όσο και προς το αποφύτους του. Δηλαδή όλοι οι πιο σημαντικές εταιρείες που έχουν βγει στην αγροτροφή, οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Και επίσης, επειδή και εγώ έτσι αρκετά χρόνια έρχομαι και συνήθως σηματοδοτεί αυτό και την αρχή του καλοκαιριού η μέρα Μαγιού, δηλαδή ναι, την κάνει έτσι να έχει και πολύ καλή μέρα, ήλιο, ζέστη εκείνη η μέρα. Η είσοδος που υπάρχει, αυτά τα ελάχιστα χρήματα που δίνουμε είναι για τις υποτροφίες. Δηλαδή, ερχόμαστε εκεί και αισθανόμαστε ότι φαινόμαστε και χρήσιμοι. Τα χρήματα αυτά όντως δίνονται για τις υποτροφίες των μαθητών του δευτεροβάθμιου προγράμματος και των φοιτητών του Κολεγίου Περωτής. Εδώ να πω πως από πέρσι ξεκίνησε μια συνέργεια με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και τα ελληνικά σούπερ μάρκετ My Market, όπου για κάθε κομμένο εισιτήριο τα My Market θα δώσουν είδη προσωπικής φροντίδας και είδη διατροφής στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη φέτος. Τώρα, για όσους δεν το γνωρίζουν ή μάλλον όλοι γνωρίζουν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, απλά ίσως δεν γνωρίζουν όλες τις δραστηριότητες και όλη την ακαδημαϊκή προσφορά της. Τι ακριβώς μπορεί κάποιος να αποκομίσει ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά και επαγγελματικά από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή? Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκινάει και το γυμνάσιο, που είναι η μόνη βαθμίδα που μας έλειπε. Υπάρχει φυσικά το γενικό και το επαγγελματικό λύκειο, το οποίο επαγγελματικό λύκειο είναι το πιο ιστορικό επαγγελματικό λύκειο της χώρας. Και από δημοτικό εκεί και πέρα, έχετε, δημοτικό και βέβαια. Ναι. Οπότε μετά το λύκειο υπάρχει και το τριτοβάθμιο που είναι το Περωτής College και η σχολή μεταπτυχιακών σπουδών. Πέρα όμως από αυτά υπάρχουν και σεμινάρια ενηλίκων, υπάρχει συμβουλευτική προς εταιρείες και βρισκόμαστε υπό την διαδικασία διαδότησης για το πρώτο ΙΕΚ αγροτροφικού τομέα. Αυτό θα ενδιαφέρει και πολύ κόσμο που δεν μπορεί
απαραίτητα να πληρώνει τέλος πάντων χρήματα και δίδακτρα από τον υπηαγωγείο, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτό θα δώσει είναι μια καλή ευκαιρία για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και επειδή το τριτοβάθμιο πρόγραμμά μας στο Περτής Κόλλεγκ είναι αγγλόφωνο, το ΙΕΚ θα είναι φυσικά ελληνόφωνο, οπότε μπορεί να καλύψει ανάγκη. Να καλύψει αυτό το κενό δηλαδή στον αγροδιατροφικό τομέα. Μάλιστα. Αυτό πώς προέκυψε η ανάγκη, βέβαια εσείς πάντοτε κοιτάτε και ένα βήμα πιο μπροστά. Προέκυψε η ανάγκη και λόγω το. Και πριν από λίγο είδαμε ένα ρεπορτάζ μερίδα ενημέρωσης για το πόσο καλά προϊόντα είναι τα ελληνικά προϊόντα. Προέκυψε ως ανάγκη και για ανάπτυξη δηλαδή. Κοιτάξτε, η κρίση στην Ελλάδα έχει φέρει πολλά προβλήματα, αλλά έχει επιστρέψει, έχει επαναφέρει λίγο τον κόσμο στη γη και στην. Και στις καλλιέργειες. Mm. Οπότε η σχολή στα χρόνια της κρίσης μπορούμε να πούμε ότι άνθησε. Έτσι, και με τα προγραμματά της και με τη καινοτομία που έφερε στον αγροτροφικό τομέα. Και το ΙΕΚ θα έρθει να καλύψει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού που ενδεχομένως να μην έχει την οικονομική δυνατότητα ή να μην έχει πολύ καλά αγγλικά και θέλει να σπουδάσει στον αγροτροφικό τομέα. Μάλιστα. Τώρα, τα κοντινά μελλοντικά σχέδια. Τα κοντινά μελλοντικά σχέδια, να μιλήσουμε για τη Μέρα Μαγιού, λοιπόν. Ναι, για τη Μέρα Μαγιού και να πούμε όλο το πρόγραμμα, γιατί κάθε χρόνο ερχόμαστε, αλλά και κάτι καινούριο έτσι προστίθεται. Καταρχήν είναι μία μέρα όπου ερχόμαστε να περάσουμε καλά. Και είναι να πούμε να φτάσουμε νωρίς, γιατί να μετά έχει πολύ κόσμο. Και άμα πας μετά τις 12 όπως εμείς συνήθως, μετά άντε να βρεις πάρκινγκ. Θα ξεφαντώσουμε, θα έχουμε μουσική σκηνή με τους Velvet και με τους Au Revoir. Mm-hmm. Θα υπάρχουν προγράμματα για παιδιά με μουσικοκινητικές δραστηριότητες στα αγγλικά και στα ελληνικά. Θα έχει διαγωνισμούς ποδηλάτων, εκμάθηση ποδηλάτου χωρίς ρόδες. Okay. Θα κάνει την εμφάνισή του στο σπίτι των Αγγλικών, το Μουσείο Υποδημάτων, που θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε φυσικά ξεναγήσει στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα, στο εκπαιδευτικό γαλακτοκομείο της σχολής, διαγωνισμός trivial ερωτήσεων από το κολέγιο Περωτής. Σεισμογράφος. Πώς γίνεται η μελέτη των σεισμών. Ωραία. Θα υπάρχει μια τέτοια δράση. Θα υπάρχει σε συνεργασία με τους προσκόπους Θεσσαλονίκης αρκετές δράσεις με παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Ξενάγηση θα κάνετε με το τρακτέρ, με το πλατφόρμα. Γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμο. Έχει τόσο πολύ κόσμο, είναι αλήθεια. Ναι. Ωραία βολτίτσα ήταν εκείνη πάντω. Την έκανε. Ναι, πολλές φορές. Και θα έχουμε και μια πολύ καλή δράση φέτος για τους τυφλούς. Ναι. Θα έχουμε σκυλιά οδηγούς τυφλών και θα μπορούν οι επισκέπτες να φοράνε μια μάσκα και υπό την καθοδήγηση του σκύλου και του τυφλού να δουν πώς είναι να περπατάς χωρίς να βλέπεις, ώστε να εκτιμήσουμε κάποια δεδομένα πράγματα. Λοιπόν, για να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν στην ημέρα Μαγιού και να γιορτάσουν μαζί σας. Λοιπόν, έχει μία είσοδο η οποία είναι αξίας 3 ευρώ. Εισιτήριο δεν πληρώνουν τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά από 12 και πάνω πληρώνουν. Πού βρίσκεστε ακριβώς, πείτε το, αν και το ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι. Ναι, αλλά ας τα πούμε, γιατί και το πάρκινγκ, να ξέρουμε και τι ώρα να έρθουμε, πού να παρκάρουμε και όλα αυτά, γιατί έχει πολύ κόσμο, υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ και μέσα στη σχολή. Υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ. Δωρεάν πάρκινγκ, όπως και με τη χορηγία του Practiker κάθε φορά που έχουμε αυτή την εκδήλωση, υπάρχει χώρος και εκεί. Ο κόσμος μπορεί να έρχεται από τις 11 η ώρα άνετα να παρκάρει, να περιδιαβεί στους χώρους της σχολής. Mm-hmm. Στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, στην οδό Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Και φαγητό ωραίο έτσι. Έχει και φαγητό. Δεν είναι είσοδος όμως επί της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, της Οδού, είναι από την άλλη. Είναι ο Μαρίνο Αντίπα 54, ακριβώς το φαίνεται από το πρακτικές ανατολικές. Πηγαίνοντας για τη Θέρμη, περνάς τη γέφυρα. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην τωρινή εκδήλωση και σε όλα όσα κάνετε. Ειδικά στις δράσεις που έχουν να κάνουν με την ελληνική κοινωνία και είναι πολύ σημαντικές. Και εμείς θα κάνουμε και ένα δώρο στους τηλεθεατές. 4 διπλές προσκλήσεις. Έτσι. Αν και βέβαια το εισιτήριο, όπως είπαμε, είναι ενδεικτικό και είναι ενδεικτικό, αλλά προσφέρουμε και εμείς. Αλλά για κάποιον που θα ήθελε. Οπότε τηλεφωνήστε φίλες και φίλοι στο 231-0-299-854 για τις προσκλήσεις για τη Μέρα Μαγιού. Καλή επιτυχία. Καλό μήνα, καλή άνοιξη να έχουμε λοιπόν. Να είστε καλά. Ωραία, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα συζητήσουμε για ξεχωριστές φιλίες.